Είναι το τελευταίο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί μου φίλοι. Ανάμεσα βέβαια σε όλα τα υπόλοιπα θρησκευτικού περιεχομένου, πολιτικού περιεχομένου, θα έχουμε και την πασχαλινή μας πανέτοιμη αγορά, που ελπίζουμε βέβαια να είναι και δυνατή οικονομικώς, έτσι. Να φεύγουν, να ξοδεύονται πράγματα, διότι μέχρι τώρα τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά. Η όποια κίνηση του τριημέρου είχε να κάνει και με τη γιορτή του Αγίου Σάβα, όπου βέβαια και τα δωμάτια έτσι γέμισαν των ξενοδοχείων, των ενοικιαζομένων δωματίων, αλλά και φυσικά όπου αλλού βρέθηκαν οι άνθρωποι αυτοί για να περάσουν αυτό το διήμερο ή τριήμερο. Ήταν πραγματικά πολύ καλή η κίνηση των ημερών λόγω της γιορτής του Αγίου, που αύριο εννοείται ότι θα δούμε αποσπάσματα. Και αύριο να σας πω από τώρα ότι θα έχουμε τη σύνδεσή μας με το ραδιόφωνο του Darwin Αυστραλίας και τον Αντώνη Μιαούδη, τον συνεργάτη μας, που μας απέστειλε και υλικό με τον καθηγητή κύριο Γιώργο Φραζή και την εκδήλωση και τα βραβεία Λινομάθειας. Αλλά θα έχουμε και την κυρία Σεμίρα Μητσαρομπά. Αύριο λοιπόν εδώ μαζί μας για μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος της Λέρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προσκαλέσει το κοινό στην παρουσίαση του τρόπου υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου ενταγμένου έργου αγοράς Λακίου την 5η 18 Απριλίου, 7 η ώρα το απόγευμα, στο Δημοτικό Κίνημα το Θέατρο Λέρου. Να πούμε ότι οι φίλοι στο Φίλιον παρουσιάζουν μεθαύριο Τετάρτη 17 Απριλίου το μυθιστόρημα της Θάλιας Μαγιόγλου «Ο χορός των Σφουγγαράδων». Εδώ βλέπω λοιπόν το σχετικό βιβλίο και την κυρία Μαγιόγλου. Ο μιλητής θα είναι ο συγγραφέας Πέτρος Στεφανέας. Αφήγηση από τον ηθοποιό Γεράσιμο Γενατά. Τραγούδι «Η Άρτεμις Ματαφιά». Πιάνο ο συνθέτης Ανδρέας Αναγλωστόπουλος. Προλογίζει ο Θέμης Ροδαμίτης. Η έναρξη θα είναι 8:30 στο καφέ Φίλιον στην Αθήνα, Σκουφά 34. Αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, καλή επιτυχία ευχόμαστε. Και πόσες ευχές είχε μαζί της η Ακαδημία Καλύμνου, η οποία πραγματικά τα πήγε θαυμάσια και κέρδισε άνετα 58-46 τον Κολοσσό. Από την αρχή λοιπόν άρχισε έτσι η κατάσταση να δείχνει ότι προς τα εκεί έκλεινε. Η Ακαδημία Καλύμνου λοιπόν θα έπαιρνε τον τίτλο στο παιδικό πρωτάθλημα, αφού ήταν το απόλυτο αφεντικό, το φαβορί όπως φαινόταν στο μεγάλο τελικό με τον Κολοσσό, και κέρδισε λοιπόν άνετα, όπως σας είπα, 58-46. Καταλαβαίνετε τι χαρά, έτσι, τι πάθος, τι χειροκροτήματα, τι αγκαλιές και πολλά πολλά θερμα συγχαρητήρια από όλους εμάς. Μας δώσατε μεγάλη χαρά. Μπράβο σας. Εμείς θα κλείσουμε όμως με προτάσεις από την πασχαλινή αγορά, γιατί δεν είναι μόνο όλα αυτά τα οποία είδαμε την Παρασκευή. Θα σταθούμε λιγάκι και στο Groom Saloon, γιατί αμέσως μετά με το Πάσχα ξεκινούν και γάμοι. Λοιπόν, όλα καλά, να έχουμε μια όμορφη και δημιουργική, χαρούμενη εβδομάδα, και ο καιρός ελπίζουμε όποια ακόμη πικρά παιχνίδια μας κάνει να είναι τις βραδινές ώρες, ώστε η αγορά να συνεχίζει απρόσκοπτα την κίνησή της, αλλά και τους ρυθμούς της. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας, να κλείσουμε με το πασχαλινό μας τώρα ρεπορτάζ και να ανανεώσουμε για αύριο με πολλά και ενδιαφέροντα και πάλι θέματα το τηλεοπτικό μας ραντεβού. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Γεια σας. Τώρα να στολίσουμε τον γαμπρό. Το γαμπρό μας. Ελάτε να στολίσουμε, γιατί τώρα με το που αυτό θα τελειώσει το Πάσχα, αρχίζουν οι γάμοι, αρχίζουν αμέσως και οι προγραμματισμοί. Τα γλέντια. Των αραβώνων, έτσι. Σιγά σιγά έρχονται ζευγάρια από το εξωτερικό και όχι μόνο. Οπότε του δίνουμε τη δυνατότητα. Λοιπόν, ναι, εδώ είναι τα απλά κουστούμάκια μας σε πάρα πολλά χρώματα, σε πολλές αποχρώσεις του μπλε βασικά. Ξεκινάει σε πολύ ανοιχτό και πάμε σε πιο... Βαθαίνει, ναι, βαθαίνει το χρώμα. Σε ρουά, σε ηλεκτρικ, σε μελανί, σε νέιβι, μπεζάκι και άλλα 3-4 χρώματα που τα έχω τώρα συσκούνται σήμερα. Δεν πειράζει. Έλαβα, δεν τα άνοιξα ακόμα. Φροντίσαμε να έχουμε και όλα τα νουμεράκια μέχρι 64 υπερμέγεθος. Μάλιστα. Γιατί πέρσι είδαμε ότι υπήρξε και ενδιαφέρον για μεγάλα νούμερα. Ωραία. Και φέτος φρόντισα να τα έχετε πιο οργανωμένος. Ωραιότατα. Πάμε τώρα στο πιο σκούρο. Λοιπόν, στο πιο καλό. Στο πιο καλό, στο πιο βαρύ. Στο έτσι, πιο... έτσι. Με τις λεπτομέρειές του. Και το βλέπουμε ήδη αυτό, έτσι. Ένα πανέμορφο. Αυτά είναι και ντύματα. Ακριβώς. Είναι τέχνη. Είναι απίστευτα.
Κοιτάξτε. Με το γυλαικάκι του. Κομπλέ. Με το παπηγιόν του. Mm-hmm. Που δεν είναι απόλυτο να το βάλει ο γαμπρός. Μπορεί να θέλει γραβάτα, μπορεί να θέλει ξύλινο. Ναι. Ό,τι θέλει βάζει. Και εδώ βλέπουμε τα υποκάμισα μέχρι... Υποκάμισα σε αρκετά σχεδιά. Μεγάλα, σε μεγάλα νούμερα. Και τρία extra large. Τρία extra large. Εδώ, κοιτάξτε τη διαφορετικότητα. Καινούργιες παραλαβές. Mm-hmm. Εδώ κάνει ένα σχεδιαστικό το σακάκι. Το παντελόνι είναι μονόχρωμο. Mm-hmm. Και το σακάκι είναι έτσι σε γυαλίστε εδώ. Ναι. Και σατέν για κάς. Πολύ ωραίο. Χωρίς γυλαίκο, γιατί μου ζητάνε και χωρίς γυλαίκο τελευταία. Μαύρα, γκρι, δίχρωμα, θα δούμε και από εδώ κάτι δίχρωμα. Βεβαίως, θα γυρίσουμε. Ναι. Και αυτό το μαύρο με τον ιδιαίτερο γιακά. Και τη λεπτομέρεια στη τσέπη. Ναι. Αυτό το είδαμε πριν λίγο. Ναι. Και αυτό είναι έτσι. Α, και αυτό το έτσι όπως είναι στολισμένο με τη γραβάτα του. Αυτό είναι με γραβατίνι είναι αυτό. Mm-hmm. Το γραβατίνι το βάζουμε όταν είναι γυλαίκο. Ναι. Πιο κοντό. Είναι πιο κοντό αυτό. Πιο κοντό, εδώ, βέβαια. Και στο γυλαίκο. Ενώ αν δεν έχει το γυλαίκο, μπορεί να πέσει η γραβάτα αν δεν κανονικά. Αν έχει το γυλαίκο, ναι, μπορεί να βάλει πολλά. Ό,τι θέλει. Πολλές επιλογές και στο γκρι μαύρο. Γκρι μαύρο. Πάρα πολύ ωραία διχρωμία. Mm-hmm. Με μαύρο γυλαίκο, βέβαια. Μαύρο και μαύρο γυλαίκο, παντελόνι. Μαύρο παντελόνι. Ασημεία απ' έξω, δεν είναι γκρι. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό τώρα που το βλέπει κανείς. Ίσως να χάνει λίγο στην κάμερα. Είναι ασημή, δεν είναι γκρι. Αυτό είναι εδώ, γκρι, ας ναι, πούμε. Αυτό. Γκρι με μπλε γυλαίκο. Είναι διχρωμίες πιο μοντέρνες για τους τολμηρούς. Ωραίο συνδυασμό. Όπως και αυτό εδώ. Να μαύρο. Μαύρο παντελόνι, μαύρο γυλαικάκι. Και τα κουμπιά και να δώσει ναι, τη λεπτομέρεια της, του συνδυασμού. Γκρι σακάκι με τις λεπτομέρειες αυτές που το κάνει το γαμπρό να ξεχωρίζει από τους άλλους. Ο γαμπρός πρέπει να βάζει κάτι το ιδιαίτερο για μένα. Σίγουρα. Τώρα να πούμε κάτι, όλες αυτές τις δεκαετίες που κύλησαν, πάντα η νύφη έχει το πρωταγωνιστικό ρόλο και εκείνος ένα κοστούμι. Ναι, λοιπόν, αυτό το κοστούμι. Εντάξει, εμείς τώρα φέραμε. Αυτό λοιπόν ό,τι τώρα πιο το κοστούμι. Προχωρημένο υπάρχει στην αγορά. Ακριβώς. Πρέπει να είναι κάτι μοναδικό και για και τον γαμπρό. Και σε εφαρμογές και slim fit και πιο regular γραμμές. Γιατί το ζευγάρι είναι αυτό που μαγνητίζει. Που βλέπει ο άλλος. Βέβαια, πρέπει να λάμπει. Αυτοί οι δύο άνθρωποι ακριβώς, πρέπει να λάμπουν. Έτσι. Και πού τους ευχόμαστε να έχουν. Τον κόσμο πρέπει να ξεχωρίζει. Έρχονται κάποιοι και μου λένε: δεν θέλω κάτι βαρύ, κάτι έτσι. Πώς θα ξεχωρίσεις, που θα είναι, ή ο κουμπάρος, θα είναι, άμα να βάζεις κάτι απλό, θα είναι σαν τον κουμπάρο, θα είναι σαν τον καλεσμένο, θα είναι σαν τον άδερφο. Δεν πάει. Ο γαμπρός πρέπει να ξεχωρίζει. Το ζευγάρι γενικώς πρέπει να ξεχωρίσει και τους ευχόμαστε πραγματικά αυτό να είναι ευτυχισμένοι. Αυτό ήρθε χθες. Πανέμορφο. Ναι. Πανέμορφο. Στην κάμερα σίγουρα θα χάνει. Από α, έτσι κοντά, είναι. Έχετε δίκιο. Είναι... Πολλές φορές η εικόνα είναι πιο κάτω από αυτό που παρατηρούμε. Είναι απίστευτα αυτά. Πανέμορφα πραγματικά. Και πιο απλό, με πιο κοφτό σακάκι. Διαφέρει από το ναι, αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο. Με τη σατέν λεπτομέρεια εδώ την μπλε σκούρη. Ναι. Για αυτούς που θέλουν κάτι πιο απλό, αλλά ναι με πάλι να ξεχωρίζουν. Και κάτω, ναι, και κάτω εδώ. Και αυτό εδώ το είδαμε πριν στο αντίθετο. Δηλαδή είδαμε σακάκι γκρι με μπλε γυλαίκο. Τώρα εδώ είναι το αντίθετο. Σωστό. Μπλε παντελόνι, μπλε σακάκι με γκρι γυλαικάκι. Πάμε να δούμε και κάτι ακόμη. Μάλιστα. Σχέδια μέτρητα, υπάρχουν πολλά σχεδιάκια. Εδώ κοιτάξτε την καρφίτσα στην λεπτομέρεια αυτή εδώ στη γραβάτα. Είναι αυτό, μοναδικά. Και το μαντιλάκι δηλαδή κομπλέ, όλα είναι κομπλέ. Έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη λεπτομέρεια του κουστούμιου του γαμπρού. Και μας αρέσει αυτό. Πιστεύω ότι δεν υπήρξε κανείς που δεν βρήκε κάτι, Αντώνη, που ήθελε. Κάτι που ονειρευόταν. Δεν βρήκανε, ναι. Είναι ότι δεν είχαν νούμερο. Και αν ήρθαν τελευταία αυτό στιγμή, μόνο. Είχαν κλείσει εταιρείες. Δηλαδή, σαν σχέδιο, είμαι σίγουρη δηλαδή, ότι όλοι. Τον Αύγουστο, κλείνουν εταιρείες. Ναι, ναι. Από τώρα και πίσω, Ιούνιο, Ιούλιο, πρέπει να γίνονται. Να τελειώνουν αυτές οι δουλειές. Και όχι μόνο αυτό, είναι και οι περισσότεροι γάμοι. Ναι. Γιατί έχουμε δει τώρα πια, όπως και να το κάνουμε, βαφτίσεις. Τρίτη, γάμο, Πέμπτη. Παρασκευή, για αυτούς που δεν μπόρεσαν να κρίσουν εγκαίρως τις ημερομηνίες τους. Δεν θα βρούμε το κέντρο, δεν θα βρούμε ακριβώς. Κάτι τέτοιο. Και φυσικά οι κάλσες, οι ζώνες, τα υποδήματα, έτσι, οι γραβάτες για τους γαμπρούς και όχι μόνο. Γύρω στα 25 χρώματα γραβάτας. Αυτό βλέπω. 25 χρώματα, όλα καινούργια. Ότι είναι όλα πανέμορφα. Μαύρο, ανθρακή, γκρι, ασημί, μπλε σκούρο, μπλε ρουά, μπλε ηλεκτρικ, τυρκουάζ, σιέλ.
απαλό μοβάκι, σκούρο μοβάκι, ροζ, πώς να το πω αυτό τώρα, ναι. Κοραλί, κοκκινάκι με λεπτομέρειες μέσα που το ξανοίγει, λίγο φούξια, όλα τα ταμπά, χρώματα, μουσταρδί, ναι. Κόκκινες, βεραμάν, μπορεί να είναι και πάνω από 25 χρώματα. Ναι, αυτό βλέπω. Πάρα πολύ ωραίες γραβάτες. Με τα μαντιλάκια τους κομπλέ, εδώ όπως βλέπουμε, ναι, κομπλέ, ναι. Με τα μαντιλάκια για να μπαίνει στο τσεπάκι, στο σακάκι. Οι ζώνες μας σε blue-black, σε μπλε ανοιχτό, μαύρο, σε λίο και σε ανάγλυφο, σε καφέ. Τα συνδυάζουμε ανάλογα με το παπούτσι που θα διαλέξει ο γαμπρός, ναι. Ή ο μπαμπάς ή ο αδερφός, όλοι. Δηλαδή είναι λέπι το παπούτσι, βάζουμε λέπι ζώνη. Είναι το λίο, θα του βάλουμε την ζώνη τη λία. Ναι. Χαίρομαι που υπάρχει όλη αυτή η δυνατότητα πια. Συν αυτά τα αξεσουάρ που έχω φέρει τώρα για την γραβάτα. Για τη γραβάτα. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο. Αγκυρούλες για τους καραβιέριδες. Και μανικετό κουμπά με αγκυρούλες, με τιμόνια. Και όλα αυτά τα σχεδιάκια. Πάρα πολύ όμορφα είναι. Να κάνω ένα zoom, να τα φέρω κοντά. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όντως αξίζει να τα δει κανείς. Όλη αυτή την λεπτομέρεια μπορεί κανείς να χαρίσει και να ευχαριστήσει τον άλλον. Είμαστε πανέτοιμοι και εδώ να δεχτούμε όλους τους γαμπρούς. Εννοείται. Και μπορούμε να κλείσουμε και ραντεβού εκτός ώρες καταστημάτων. Να έρθει να κάνει την πρόβα του, να κοιτάξει κτλ. Το τηλέφωνο μου υπάρχει στην πόρτα του. Γραμμένο για οτιδήποτε. Το οτιδήποτε. Να δώσουμε ευχές λοιπόν. Σε όλο τον κόσμο να δώσουμε ευχές. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, καλή αγάπη, Ανάσταση. Ειρήνη στον κόσμο, καλά να περάσετε το Πάσχα, με προσοχή. Με προσοχή πραγματικά, προσοχή. Και καλές αγορές στο καταναλωτικό μας κοινό, ναι. Που τώρα ακόμη αρχίζει να ζεσταίνει λίγο την πασχαλινή μας αγορά. Από τώρα και πίσω θα ξεκινήσει. Έτσι. Ξεκινήσει ο κόσμος. Και σε σένα Αντώνη, στην οικογένειά σου, ευχαριστώ χρόνια πολλά, πολύ. Καλή Ανάσταση, πολύ, καλή με υγεία και χαρά. Καλό Πάσχα. Και να κλείσουμε με τα όμορφα κοστούμια στη βιτρίνα του Groom Saloon. Αλλά πάμε να δούμε και κάποιες λεπτομέρειες. Έτσι. Αντικατάσταση της γραβάτας. Με κοιτάξτε μια άλλη πρόταση. Όμορφη, κομψή, εντυπωσιακή. Και πάρα πολλά αξεσουάρ όπως είδατε και εσείς. Και κάτι που δεν είχαμε δει ακόμη. Πανέμορφα σχέδια. Να ετοιμάζονται δειλά-δειλά όσοι θα φτάσουν εις γάμων κοινωνίαν. Οι βιτρίνες στολίστηκαν, τα πάντα είτε έτοιμα με τις προτάσεις για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί. Ειδικά για τα παιδιά τρέχουν οι μανάδες για να βρούνε τα συνολάκια τους. Πάρα πολλές προτάσεις για τη γυναίκα. Για τις ωραίες τις εμφανίσεις. Τα καταστήματα Χατζηγεωργίου στον εμπορικό μας δρόμο.